Α, συνεχίζουμε δυναμικά με σχόλια. Πάμε να ακούσουμε Ηρακλή Αντίπα. Χαίρετε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα για τους φίλους ακροατές και καλησπέρα για τη Λαμία. Πήγες στο Χιτάκι, Ναι, πήγα με φίλο μου. Δεν μου λες, γιατί δεν ρωτήσαμε και το. Εμείς δεν το καταλάβαμε και τόσο πολύ από την τηλεόραση και δεν μας το είπε και ο Δημήτρης Λάιος. Το γήπεδο ήταν τόσο. Συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Ανακαλώ. Ο Δημήτρης Λάιος ξεκίνησε τη μετάδοση λέγοντας ότι ο αγωνιστικός χώρος είναι σε εκπληκτική κατάσταση. Α. Σε τέλεια κατάσταση. Okay. Έτσι πρέπει να το πω αυτό. Ναι, ναι, γι' αυτό και μου έκανε εντύπωση και αυτά που είπε. Ναι, γιατί το είπε και ο Μπάκης και ο Κώστας. Για να είμαι ειλικρινής, βλέποντας το παιχνίδι, δεν κοίταζα τον αγωνιστικό χώρο. Δεν φαίνονταν και καλά, τέλος πάντων, γιατί είναι και μέρος. Εγώ τώρα που βλέπω καθαρά λίγο τα highlights, δεν βλέπω εκπληκτικό αγωνιστικό χώρο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Αλλά δεν βλέπω και βούρκο. Ναι, βούρκος. Ναι, τέλος πάντων. Επειδή μίλησαν για χωράφι και ο Μπάκης και ο Κώστας. Λέω, ήθελα να ρωτήσω τον Ηρακλή, επειδή ήταν εκεί. Εσύ τι είδες? Θα σου πω, είναι το κλασικό που γίνεται, ξέρεις, όταν το καταλαβαίνεις, γιατί από όπου και να βρίσκεις, θα καταλαβαίνεις με τον τρόπο με τον οποίο κυλάει η μπάλα. Υπήρχαν σημεία στον αγωνιστικό χώρο στον οποίο η μπάλα δεν πήγαινε ευθεία. Δηλαδή έκανε αυτά τα γκέλ. Τα γκέλ. Οπότε λοιπόν δεν μπορεί να τα σε καλή κατάσταση. Σου λέω τώρα αυτό που είδα. Το θέμα είναι ότι ήταν ένας Ολυμπιακός, ο οποίος, αν εξαιρέσω το πρώτο πεντάλεπτο στο οποίο έχει το δοκάρι Λαμία, και δεν πάτε καλά στα πόδια, τόσο πέρναγε η ώρα ανέβαζε στροφές και ήταν και ένα μάτς το οποίο μπορούσε να το στραβώσει, από την άποψη ότι αναγκαστικά γίνεται αλλαγή στο 9, αλλάζουν τα πλάνα του Μίτσελ λόγω του Γκάρι Ροντρίγκες, και μετά με τα δύο δοκάρια που υπήρχαν του Κανός και του Χουάνγκ, συν την εκπληκτική αυτή τριπλή ευκαιρία, η οποία πραγματικά δηλαδή είναι να απορρίψει πως η μπάλα δεν έχει μπει στα δίχτυα. Εντάξει. Πρέπει να είναι η ευκαιρία της χρονιάς, δεν υπάρχει τώρα. Τετραπλή ευκαιρία. Τετραπλή. Ναι, δηλαδή είναι Φορτούνης που εκεί μπορεί να φτάσει. Θα σου πω, Φορτούνης, Μπιέλ, Μακαμπού και Κανός. Ναι, Φορτούνης, Μπιέλ που το βγάζει ο τερματοφύλακας και ο Κανός με το στόπερ της Λαμίας, ο Καρνέζος, όσο μπορεί να θυμάσει, να το ποδώ στο τάξημα, δηλαδή ότι έχει βγάλει δύο σουτ πάνω στη γραμμή, δεν το λες και συνήθες. Βέβαια ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με σε πολύ κομβικό σημείο του μάτς, ακριβώς στη λήξη του μικρού με το πολύ ωραίο αριστό σουτ που θα μας έγινε από την περιοχή, και μετά όταν φαινόταν ότι το πιστεύω στο κύβο και νομίζω και εγώ ότι πιθανό ήταν να γίνει το 0-2, παρά μπορούσε η Λαμία, δεν απείλησε καθόλου στο δεύτερο κύβο. Η Λαμία είχε απειλήσει μόνο τα πρώτα κύβη 5 λεπτά. Όταν έγινε και το 0-2, τελείωσε. Είναι καλό σκορ για τον Ολυμπιακό το ότι πέτυχε 3 γκολ, ότι είχε 3 δοκάρια, γιατί είχε στο δεύτερο ημίχρονο με τον Μπακαμπού. Είναι νίκη που τον διατηρεί στη μάχη του τίτλου, και φυσικά περιμένει να δει τι θα γίνει στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ, και πολύ περισσότερο πλέον άπατε στο λιμάνι. Σκέφτεται τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό το Σάββατο, στο οποίο ο Ολυμπιακός θέλει μόνο την νίκη. Λες να έχουμε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα, στον ντέρμπι, σε σχέση με σήμερα, λέω. Σε σχέση με σήμερα, σίγουρα δεν υπάρχει, δεν πιστεύω, μακάρι να μην είναι κάτι το σοβαρό, αλλά λογικά δεν βλέπω τον Γκάρι Ροντρίγκες. Καλά, ο Γκάρι Ροντρίγκες βέβαια δεν ήταν και γενικότερα δεν φαινόταν καλά, έτσι, δηλαδή δεν ξέρω. Όχι, τον χρησιμοποιούσε και συνέχεια τον έβαζε ο Μίτσελ. Απλά θα το δούμε. Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε τώρα για ενδεκάδα από τώρα για το Σάββατο. Καλά, ναι, προφανώς. Να γίνουν προπονήσεις, πώς θα αντιμετωπίσει το Παναθηναϊκό. Κρατάω το ότι ήταν καλός και ο Ραμόν από την άποψη ότι ανέβαινε πάρα πολύ και βοηθούσε στο επιθετικό κομμάτι. Δηλαδή και στο πρώτο μήχρο είχε βάλει και μια πολύ ωραία σέντρα σε μια κεφαλιά του Μπακαμπού που πέρασε λίγο out. Γενικά είναι ένα παιδί το οποίο φυσικά και θέλει δουλειά, δεν συζητιέται. Τακτικά κυρίως, αλλά όμως έχει αρκετά στοιχεία τα οποία έλειπαν σε σχέση με το ρεύμα, δηλαδή όπως είναι η κλικιά σέντρα. Μάλιστα. Ηρακλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε, Νίκο Σταματέλος, συνεχίζουμε. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, κύριε. Γεια σου, Νίκο. Καλά, φίλε. Πες μας εσύ για τον αγωνιστικό χώρο. Δεν το ξέρω. Πρόσεξε. Έχω μια αρχή. Ναι. Γιατί είναι εύκολο να κάνεις κρίση από την τηλεόραση ή ακόμα και από ψηλά. Σωστό είναι αυτό. Έχεις 100% δίκιο. Γιατί θυμάστε ένα παιχνίδι Πανφραγκικός Ολυμπιακός που είχε χιόνι, αναβλήθηκε. Μου έδινε την εντύπωση ότι μπορούσε να γίνει το παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι ήταν χιονισμένο. Αλλά πρόσεξε, τα δημοσιογραφικά του κήπεδου της Κομωτινής. Αναβλήθηκε το παιχνίδι, οπότε περνάμε μέσα από το κήπεδο να πάμε απέναντι που ήταν
φοβητήρια να μιλήσουμε και με τους διαιτητές, να δούμε τι έχουν γραφτεί στο φύλλο αγώνος. Έμπαινε το πόδι σου μέσα στη λάσπη, γιατί ήταν λάσπη το γήπεδο, 15 πόντους. Αυτό είπαμε και εμείς, ότι είναι άλλο πράγμα να το βλέπεις στο γήπεδο, να το... πόσο μάλλον οι ποδοσφαιριστές μέσα στον αγωνιστικό χώρο, και άλλο εμείς τώρα από την τηλεόραση, ακόμα και από τα δημοσιογραφικά. Έτσι. Ναι, ακριβώς. Οπότε δεν ξέρω τι έχει γίνει, αν υπάρχει κάποιος που έχει κάνει παράπονα για τον αγωνιστικό. Όχι, δεν είναι ότι έχει κάνει. Από Ολυμπιακό δεν έχει εκφραστεί κάτι τέτοιο. Απλά ακούσαμε τα σχόλια νωρίτερα. Το είπε και ο Μπάμπης, το είπε και ο Κώστας και ο Ηρακλής το είπε που ήταν στη Λαμία, ότι είχε θέμα ο αγωνιστικός χώρος. Έκανε η μπάλα, πώς το λένε, αγγελάκια κάθε φορά που κυλούσε. Ναι. Σε κάποια okay. σημεία. Και σου λέω, εγώ για να εκφράσω άποψη, θέλω να το απαντήσω το γήπεδο. Θα μου πεις, πόσες φορές έχεις τη δυνατότητα να πατήσεις το γήπεδο. Ναι. Ή πρέπει να είναι πολύ χάλια ή να είναι χαλή, δηλαδή, για να εκφέρουμε άποψη. Αυτό θέλω να πω. Mm-hmm. Αλλά είτε ήταν καλός, είτε κακός ο αγωνιστικός χώρος στη Λαμία, ο Ολυμπιακός έβγαλε ένα ωραίο πρόσωπο, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί στο πρώτο μέρος είχε την κατοχή και η Λαμία προσπαθούσε με τις αντεπιθέσεις να τον απειλήσει. Έχουμε τη φάση του Τσανδάρη στο τέταρτο λεπτό που με το δοκάρι. Έχουμε βέβαια τη φάση του 22 που ο Ολυμπιακός έχει την τριπλή ευκαιρία για να φτάσει στον γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως έχω την εντύπωση, μπαίνοντας και τον γκολ στο 44 λεπτό με το Σαμασέκου, που παίρνει προβάδισμα ο Ολυμπιακός, εκεί γίνονται πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για τους ερυθρόλευκους να επιβάλλουν την ανωτερότητά τους. Γιατί διαφορετικά και ο αδύναμος γηπεδούχος θα διαχειριστεί το 0-1 και διαφορετικά το 0-0. Το 0-1 ο Ολυμπιακός έχει και άλλη άνεση στο δεύτερο ημίχρονο, βγάζει και την ποιότητά του, την ανωτερότητά του, θα είναι σε ένα χαλαρό 0-3. Θα μπορούσε, αν ήταν λίγο πιο προσεκτική η ερυθρόλευκη στην τελική προσπάθεια, να ήταν και μεγαλύτερο το σκορ. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τους 3 βαθμούς την ηρεμία που ήθελε εν ώψη του ντέρμπι του Σαββάτου με τον Παναθηναϊκό. Αυτά ήταν τα ζητούμενα. Συν νομίζω κάποιους παίχτες που άφησαν ικανοποιημένο τον Μίτσελ, κανός πρέπει να είναι μέσα σε αυτούς, που έτσι κι αλλιώς με τον Πανετολικό είχε δείξει καλό πρόσωπο. Ο Ισπανός. Καλός είναι, Νίκο. Φαίνεται σε αυτό το πρώτο διάστημα που είναι στην ομάδα. Φαίνεται καλός παίκτης. Ή τουλάχιστον κανονικός παίκτης. Δηλαδή, μπράβο. Ότι μπορεί να δουλευτεί και να βγάλει και καλύτερα πράγματα. Να παίξει ακόμα καλύτερα στη συνέχεια. Ναι. Δεν είναι ένας παίκτης που λες τον πήρα και περιμένω να δω αν θα μου βγει. Ναι. Αυτό είναι. Και, ναι. Και νομίζω ότι στην ίδια κατηγορία είναι και ο Ροντινέι. Ο Ροντινέι λίγο περισσότερο, το λέγαμε και πριν, είναι σαν να παίζει χρόνια στον Ολυμπιακό. Είχε το πλεονέκτημα ότι ήρθε στη διακοπή του πρωταθλήματος. Ναι. Δηλαδή αποκτήθηκε πριν την πρώτη μέρα του Ιανουαρίου. Ήρθε στον Ολυμπιακό, προπονήθηκε, έμαθε τους συμπαίκτες του. Είναι και καλός παίκτης βέβαια και προσαρμόστηκε εύκολα. Και έπαιζε και σε ομάδα που έκανε πρωταθλητισμό, έχει πάρει, πώς το λένε, κούπες, αυτά. Δεν είναι καν τυχαίος. Ενώ ο Κανός ήρθε, προσπάθησε να μπει. Έγινε αυτό που έγινε το οικογενειακό πρόβλημα που έχασε με τη μάνα του το παιδί. Ναι. Ακριβώς. Είχε και το ψυχολογικό. Φεύγει με την ΑΕΚ που τον υπολογίζει για βασικό Μίτσελ στο κύπελο. Γυρίζει να μπει αλλαγή. Ξέρεις, όλα αυτά. Αλλά δείχνει ότι είναι ένας παίχτης που σίγουρα θα βοηθήσει στον Ολυμπιακό. Με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Ότι είναι, όπως είπες, κανονικός παίχτης, όχι λαχείο, κανονικός παίχτης που λες, μου έχει δώσει 5 πράγματα μέχρι τώρα. Ελπίζω ότι θα μου δώσει άλλα 15 στην πορεία μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Και νομίζω κέρδος επίσης για τον Μίτσελ σήμερα είναι και ο Σαμασέκου. Σωστό. Γιατί τον Σαμασέκου θέλαμε να τον δούμε σε ένα ολόκληρο παιχνίδι βασικό, χωρίς τον Εμβιλά. Ήταν και το ψυχολογικό κομμάτι μετά το αυτογκόλ με την ΑΕΚ. Τώρα ξεκλειδώνει την άμυνα της Λαμίας. Αυτός δίνει το προβάδισμα και απλοποιεί την αποστολή του Ολυμπιακού. Και γενικότερα ήταν αρκετά καλός ο Σαμασέκου. Μάλιστα. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.